Ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 5 πλημελήματα άσκησε εισαγγελέα στον σύντροφο της 49χρονης εγκύου και τον φίλο του που κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία της στην Καλαμαριά. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κοίησης και ληστεία καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Όλα αυτά κατά συναυτουργία και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Η γυναίκα ήταν μητέρα μιας 13χρονης και κυοφορούσε το δεύτερο παιδί της πριν δεχθεί 3 μαχαιριές που έκοψαν το νήμα της ζωής της το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μετά από αγωνιώδεις έρευνες, κατά τις οποίες ο σύντροφός της εμφανιζόταν σε εκπομπές, το πτώμα της βρέθηκε χθες 8 Ιανουαρίου σε δασόδη περιοχή κοντά στα Βασιλικά και συγκεκριμένα στο Μονοπήγαδο, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Περιγράφοντας αναλυτικά το σχέδιο που φέρεται να κατέστρωσε ο φίλος του και έφεραν εις πέρας, ο 34χρονος κατά τις ίδιες πληροφορίες κατέθεσε πως γύρω στις 11 το βράδυ της πρωτοχρονιάς, όταν επέστρεψαν ο 39χρονος και η σύντροφός του στο σπίτι του πρώτου, εκείνος βρισκόταν ήδη μέσα στο διαμέρισμα με σβηστά τα φώτα και κατεβασμένα τα παντζούρια. Ο 34χρονος, όπως φαίνεται, ανακατέθεσε, κινήθηκε προς τη γυναίκα, την οποία απείλησε με μαχαίρι, οδηγώντας την στην κρεβατοκάμαρα, όπου την έδεσε με χειροπέδες και της έκλεισε το στόμα και τα μάτια με ταινία συσκευασίας. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο 39χρονος του πήρε το μαχαίρι και του έκανε νόημα να κατέβει στο αυτοκίνητό του. 10 λεπτά αργότερα κατέβηκε και μου ζήτησε βοήθεια λέγοντας ότι η σύντροφός του είναι νεκρή. Φέρεται να είπε ο 34χρονος στους αστυνομικούς, επισημένοντας πως βρήκε τη γυναίκα μέσα σε λίμνη αίματος. Από εκεί και έπειτα οι δύο άνδρες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη της άτυχης εγκύου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τοποθέτησαν το άψυχο σώμα της σε βαλίτσα τύπου μπαούλο και το μετέφεραν με το αυτοκίνητο του 34χρονου 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Μονοπήγαδου στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, όπου το απέρριψαν σε θάμνους. Οι κινήσεις τους μπροστά από την οικοδομή του διαμερίσματος, όπως επίσης η πορεία του οχήματος, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, το υλικό των οποίων εξετάστηκε από τις αρχές. Λίγο μετά το έγκλημα, περί τα μεσάνυχτα προς 2 Ιανουαρίου, οι δύο άνδρες πέταξαν αντικείμενα σε παρακείμενους κάδους απορριμμάτων και μεταξύ αυτών ένα στρώμα, πάνω στο οποίο λίγα 24 ώρα αργότερα αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες για την εξαφάνιση της 49χρονης εντόπισαν ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν εργαστηριακά με γενετικό υλικό των οικείων της δολοφονηθήσας. Η έντονη κινητικότητα έξω από την οικοδομή με τις απορρίψεις διαφόρων αντικειμένων, τη μεταφορά της βαλίτσας τύπου μπαούλο σε συνδυασμό με το στρώμα και το γενετικό υλικό της εγκύου φαίνεται πως έστρεψαν τις αστυνομικές έρευνες προς τον 39χρονο. Ο φίλος του, σεσημασμένος για άλλες πράξεις, μπήκε στο κάδρο των ερευνών όταν βρέθηκαν αποτυπώματά του σε διάφορα σημεία του διαμερίσματος, το οποίο οι αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό αναζητώντας στοιχεία για την υπόθεση. Εξεταζόμενος εν όρκος από αστυνομικούς, ο 39χρονος δήλωσε άγνοια για την τύχη της συντρόφου του. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος κατέθεσε ότι το βράδυ της πρωτοχρονιάς κοιμήθηκαν μαζί και το πρωί της επόμενης μέρας η 41 ετών έγκυος σύντροφός του αποχώρησε με άγνωστο προορισμό, παίρνοντας δήθεν χρήματα από κοινές οικονομίες τους. Ταυτόχρονα, προκειμένου να προσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες, φέρεται να απέστειλε 2 μηνύματα από το κινητό της 49χρονης, ένα προς τη μητέρα της γυναίκας και ένα προς τον εαυτό του. Στη μητέρα της έγραψε να μην την περιμένει να πάει στο σπίτι, καθώς εκείνη θα πήγαινε απευθείας στη δουλειά της, ενώ προς τον ίδιο, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ένα ψέμα που είπε στον εργοδότη του. Δούλευε σε κουζίνα εστιατορίου από όπου απολύθηκε ανήμερα της πρωτοχρονιάς, δήθεν για να μείνει μαζί με τη σύντροφό του. Πάντως η μητέρα της άτυχης γυναίκας είχε αμφιβολίες για την πραγματική ταυτότητα του αποστολέα του συγκεκριμένου μηνύματος, κάτι το οποίο ανέφερε στους αστυνομικούς όταν στις 2 Ιανουαρίου δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης της. Από τη μακροσκοπική εξέταση της ορού, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά τραύματα από νήσων και τέμνων όργανο από τη μέση τραχυλική χώρα δεξιά έως την αυχενική μοίρα και ένα τραύμα στην αριστερή μέση τραχυλική χώρα. Τα απορίσματα της νεκροψίας, νεκροτομής όπως επίσης τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να περιληφθούν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συντρόφου και του φίλου του με την οποία οδηγούνται στην εισαγγελική αρχή. Μέχρι στιγμής ο 39χρονος δεν έχει ομολογήσει και αρνείται ότι σκότωσε τη 49χρονη σύντροφό του, παρότι ο 34χρονος φίλος του ομολόγησε ότι τον βοήθησε να μεταφέρει το πτώμα, όχι όμως ότι συμμετείχε στη δολοφονία. Στο πένθος έχει βυθιστεί το νησί της Θάσου, καθώς ένα αγοράκι μόλις 4,5 ετών κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης χτυπημένο από στρεπτόκοκο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, από ειδική μικροβιολογική εξέταση των βροχικών εκρήσεων που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο, προέκυψε θετικό αποτέλεσμα για RSV, αναπνευστικό συγκητιακό ιό, καθώς και για πυογόνο στρεπτόκοκο. Είναι άλλο ένα τραγικό περιστατικό σε παιδάκι που έρχεται να υπενθυμίσει πόσο ύπουλος και επικίνδυνος είναι ο στρεπτόκοκος. Γι' αυτό θα πρέπει οι γονείς να προσέχουν πάρα πολύ
με τα πρώτα συμπτώματα των παιδιών τους να απευθύνονται σε γιατρό, να εξετάζει τα παιδιά, να κάνουν strep test οι γιατροί και να μην γίνονται τηλεφωνικές διαγνώσεις. Γιατί ο στρεπτόκοκος μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί στην αρχή του, όχι μετά όμως που προκαλεί σοβαρές βλάβες στον οργανισμό των παιδιών. Ανήμερα το βράδυ των Θεοφανίων, το αγόρι μεταφέρθηκε από τους γονείς του με εμπείρετη λίμωξη του αναπνευστικού στο κέντρο υγείας του Πρίνου στη Θάσο. Είχε προηγηθεί επίσκεψη στον παιδίατρο της οικογένειας, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στο κέντρο υγείας και νωρίς το πρωί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας λόγω επιδείνωσης της κλινικής του εικόνας. Εδώ λοιπόν το Σάββατο, ένα παιδί το οποίο είχε 2-3 μέρες πυρετό στο σπίτι του, επισκέφτηκε το κέντρο υγείας, ήταν με σοβαρά συμπτώματα λίμωξης. Οι γιατροί του κέντρου υγείας τον αντιμετώπισαν αμέσως με φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα τον κράτησαν και μία βραδιά στο κέντρο υγείας να τον παρακολουθήσουν. Επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Κυριακή 11 η ώρα έφυγε από την... Κυριακή το πρωί-πρωί έφυγε από τη Θάσο, πήγε στο νοσοκομείο της Καβάλας στην παιδιατρική κλινική. Δυστυχώς, το μικρό παιδάκι δεν συνερχόταν και οι θεράποντες ιατροί λόγω περαιτέρω επιδείνωσης της γενικής κατάστασης με επιμονή του εμπείρετου, αναπνευστική δυσχέρεια και συνοδό αιμοδυναμική αστάθεια, αποφάσισαν τη διασωλήνωση του αγοριού και την άμεση διακομιδή του για περαιτέρω υποστήριξή του στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το παιδί εισήχθη στο Ιπποκράτειο σε πολύ βαριά γενική κατάσταση. Γιατροί και νοσηλευτές έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προσφέροντας τη μέγιστη αναπνευστική και λοιπή υποστήριξη στο μικρό αγόρι, ωστόσο δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο, με το 4,5 ετών παιδί να χάνει τη μάχη, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη και πόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν. Εκεί η επιδείνωσή του ήταν αναγκαία, αμέσως διασωληνώθηκε, διεκομίστη στη ΜΕΘ, τη μοναδική που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, 8 κλινών του Ιπποκρατίου για παιδιά, ίσω του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, λίγες ώρες μετά, στο Ιπποκράτειο έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο. Απαντήσεις για το τι έχει συμβεί αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή τη στιγμή που το παιδάκι δεν φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Να επισκεπτόμαστε γιατρό από την πρώτη στιγμή των συμπτωμάτων, να κάνουμε strep test προκειμένου να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τέτοια τραγικά περιστατικά. Το σύστημα όμως θεωρώ ότι λειτουργήσε υποδειγματικά στην προκειμένη περίπτωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός ανθρώπων έχει προσβληθεί ακόμη και χάσει τη ζωή του από τον διεισδυτικό στρεπτόκοκο στην Ελλάδα εξαιτίας πανευρωπαϊκής έξαρσης που επηρεάζει και τη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ, η κεραυνοβόλος μορφή του στρεπτόκοκου, δηλαδή ο διεισδυτικός στρεπτόκοκος τύπου Α, έχει οδηγήσει 21 ανθρώπους στον θάνατο μέσα στο τελευταίο χρόνο. Αναλυτικότερα, 87 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν προσβληθεί μέσα σε ένα χρόνο. Οι 39 από αυτούς είναι ενήλικες και τα 48 παιδιά, τα περισσότερα κάτω από 10 ετών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά το ίδιο διάστημα τα θανατηφόρα περιστατικά ήταν 21 συνολικά, εκ των οποίων 9 παιδιά και 12 ενήλικες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες παραγωγής αποτελεσμάτων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας χρονιάς. Κλείσω λοιπόν, επαναλαμβάνοντας ότι βαδίζουμε συντονισμένα, με πάντα οδηγό αυτά για τα οποία μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι αυστηροί κριτές της δικιάς μας απόδοσης και μονίμως να φροντίζουμε ώστε να αυξάνουμε τους ρυθμούς μας και σίγουρα οι επόμενοι μήνες, καθώς πια έχουμε κλείσει 6 μήνες κυβερνητικής θητείας μετά την ανανέωση της λαϊκής εντολής στις διπλές εκλογές του περασμένου έτους, οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες παραγωγής πια αποτελεσμάτων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κυρίως στην πολυδομική μεταρρύθμιση που θα τεθεί επιτάπητος. Και έτσι δρομολογείται πια η σύνταξη ειδικών και τοπικών πολυδομικών σχεδίων σε όλη την επικράτεια. Αυτά θα καθορίζουν πλέον οριστικά τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης εντός αλλά και εκτός σχεδίου και φυσικά τις προστατευόμενες ζώνες κάθε περιοχής. Θα οριοθετηθούν επίσης οι οικισμοί με συντελεστή δόμηση σε 800 δημοτικές ενότητες και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό, με τα συγκεκριμένα σχέδια ανοίγει η διαδικασία ώστε να λυθεί πια και το χρόνιο πρόβλημα του χαρακτηρισμού των δημοτικών δρόμων. Το οριστικό άνοιγμα στην ομότητα πρέπει να συνοδεύεται από το κλείσιμο
κάθε δυνατότητα στην παρανομία και νομίζω ότι η μεγάλη καινοτομία της πρότασης την οποία θα παρουσιάσει το Υπουργείο είναι ότι πια θα μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση της τεχνολογίας να εντοπίζουμε σε πραγματικό χρόνο οτιδήποτε αυθαίρετο χτίζεται στην ελληνική επικράτεια. Προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο. Χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς τα αποτελέσματα δικαίωσαν την πολιτική μας. Ο ανταγωνισμός δούλεψε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, να αναφερθώ στη θετική εξέλιξη που είχαμε στα τιμολόγια του ρεύματος, συγχαίροντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θυμάστε την καχυποψία με την οποία αντιμετωπίστηκαν στην αρχή τα πολύχρωμα τιμολόγια. Όμως, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα δικαίωσαν την πολιτική μας. Ο ανταγωνισμός δούλεψε. Έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια πια στις τιμές και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να κάνουν τις επιλογές που τους συμφέρουν με βάση τα δικά τους κριτήρια. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνεται ότι δεν έκανε καμία αναφορά στο ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει προαναγγείλει ότι θα τοποθετηθεί αύριο στην ΕΡΤ, το οποίο αποτελεί το βασικό κυβερνητικό μέτωπο των ημερών με ισοκομματικές προεκτάσεις. Κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων. Ειδικότερα ο μεγάλος όγκος βροχής που έπεσε χθες το βράδυ στη Σιδωνία προξένησε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Χερσονήσου. Από την υπερχείληση των ρεμάτων, ορισμένοι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και είναι αδιάβατοι. Ειδικότερα στο 75ο χιλιόμετρο του οδικού κυκλώματος Σιδωνίας, ακριβώς στο ύψος της Τωρώνης, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μεγάλο όγκο βροχής είχαμε νοτιότερα της Σιδωνίας, όπως σας είπα, όπου εκεί παρατηρήθηκαν πλημμύρες στον οικισμό της Τωρώνης, καθώς και το κεντρικό ρέμα υπερχείλησε λόγω του όγκου του νερού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μεταδραπούν σε ποτάμια και πολλά σπίτια να πλημμυρίσουν. Βρισκόμαστε στη Δημοτική Ενότητα Τωρώνης, στην Τωρώνη, στο Πόρτο Κουφό. Τεράστια προβλήματα πλημμυρικά στην Τωρώνη. Κατολιστήσεις στο Πόρτο Κουφό, καθώς και χαλαζόπτωση. Έντονη χαλαζόπτωση, 2 ώρες. Η Τωρώνη έχει μετατραπεί σε μια λιμνοθάλασσα. Κάτι της Τωρώνης βρίσκονται μάρτυρες ακόμη μια καταστροφής. Προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Στην περιοχή βρίσκονται η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου και ο Δήμαρχος Σιδωνίας Ιωάννης Μαλίνης. Κάτι σύνηθες για την περιοχή μας. Αφού 30 χρόνια δεν υπάρχουν πλέον υποδομές, δεν υπάρχει ένα δίκτυο βρύων, δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά και οι κάτοικοι στο πιο ιστορικό οικισμό της Ελλάδος βιώνουν αυτές τις καταστάσεις, τριτοκοπικές καταστάσεις εν έτη 2024. Ήδη εγώ με την ανάλυση των καθηκόντων μου, μία μελέτη για δίκτυα ομβρίων στο Υπομεδή για όλο το Δήμο και κάποια αντιπλημμυρικά από την πλευρά της περιφέρειας, ειδικά στην περιοχή της Ραγάζας. Βέβαια αυτά όλα είναι και αποτελέσματα κακοτεχνιών από καταπατήσεις των ρεμάτων. Όταν ένα ρέμα είναι διαμέτρου 9 μέτρα και ξαφνικά γίνεται 2 μέτρων, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όλα αυτά γίνανε με την ανοχή προηγούμενων διοικήσεων. Όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Μεγάλα δέντρα ξεριζώθηκαν όπως και κολόνες της ΔΕΗ, ενώ ξυλώθηκε ακόμη και το πλακόστρωτο στην παραλιακή ζώνη της περιοχής. Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετώπισε το πρωί η περιοχή της Ολυμπιάδας. Σε συναγερμό παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Από το ανοιξιάτικο τοπίο, την ηλιοφάνεια και τις αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στο χειμωνιάτικο σκηνικό, με έντονο κρύο, αισθητή πτώση του υδράργυρου, χιόνια, βροχές και καταιγίδες. Τα τερτύπια του καιρού για ακόμη μια φορά συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Ξεκίνησε η αλλαγή. Οι ενισχυμένοι βοριάδες έφεραν γρηγορότερα το κρύο. Αρκετά γρήγορα μεταφέρθηκε η ψυχρή αέρια μάζα και έτσι έχουμε χιονοπτώσει σε ορεινές περιοχές και σε ημιορεινές όμως. Περιμένουμε το βράδυ μάλιστα να κατέβουν και πιο χαμηλά, στα 300-400 μέτρα ίσως. Παρόλο που ίσως δεν είναι πολύ έντονες στα χαμηλότερα υψόμετρα γιατί είναι χιονόνερο ακόμα, αλλά τις νυχτερινές ώρες ίσως έχουμε και πιο έντονη χιονόπτωση και σε λίγο χαμηλότερα υψόμετρα. Αρκετές περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης είδαν από νωρίς το πρωί άσπρη μέρα, καθώς σημειώθηκε χιονόπτωση η οποία έντυσε στα λευκά τον Χορτιάτη, την Εξοχή, το Ωραιόκαστρο, το Φίληρο, τα Πεύκα, το Πανόραμα, όπως επίσης και άλλες ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού,
όπως την Ιωχωρούδα και το Μελισσοχώρι. Παράλληλα με τις βροχές που είναι αρκετές σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 7-8 βαθμούς. Τη νύχτα θα έχουμε και παγετό, χρειάζεται προσοχή προς τις πρωινές κυρίες ώρες που θα πέσει η θερμοκρασία στους -2-3 βαθμούς. Σε πιο υπηρετικά τμήματα θα πέσει και πιο χαμηλά, στους -5. Στη Δυτική Μακεδονία και ακόμα χαμηλότερα ίσως. Η ψυχρή εισβολή επηρέασε τις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στο 0, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει ακόμη περισσότερο, ειδικά στις υπηρετικές περιοχές και στα μέρη που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπου αναμένεται ο υδράργυρος να κατρακυλήσει στο -8 ή και -10. Το κρύο θα είναι αισθητό τις επόμενες ημέρες και οι βοριάδες, παρόλο που θα έχουμε και ήλιο με δόντια από αύριο και την Πέμπτη. Την Παρασκευή τώρα έχετε ένα ακόμα ψύχους, πέφτει η θερμοκρασία κι άλλο και έτσι Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά κρύο. Ίσως έχουμε πάλι κάποια χιονόπτωση στα τέλη της εβδομάδας σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως Χαλκιδική, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, λιγότερο ίσως και στη Δυτική Μακεδονία. Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα διαρκέσει για τουλάχιστον μια εβδομάδα και στα μέσα της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται καλυτέρευση του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας. Βελτίωση ουσιαστική φαίνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου τα στοιχεία μας δείχνουν, θα έλεγα, μια απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και πάλι. Αυτό το ψυχρό διάστημα θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το κρύο, αλλά φαίνεται να βελτιώνεται ο καιρός, όπως σας είπα, τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, είναι μακριά ακόμα για να έχουμε σαφή εικόνα. Ναι. Όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι, το τσουχτερό κρύο θα είναι ακόμη εντονότερο το Σαββατοκύριακο, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όλες αυτές τις ημέρες, όπου τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι ισχυρά, με χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια, βροχές και καταιγίδες. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το νομοσχέδιο που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια στη χώρα μας. Τις προθέσεις της κυβέρνησης για την νομοθέτηση του γάμου αναμένεται να δημοσιοποιήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση της ισότητας στον γάμο, αναγνωρίζοντας τα ομόφυλα ζευγάρια τη δυνατότητα υιοθεσίας, αλλά όχι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με παρένθετη μητέρα, ενώ μείζονος σημασίας θεωρείται η αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών. Στη Βουλή κατατέθηκε και η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πυρήνα και τους άξονες του νομοσχεδίου που θα προβλέπει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμά τους στην τεκνοθεσία, αναμένεται να αποκαλύψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει αύριο Τετάρτη στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά. Πρέπει να εξηγήσουμε, να παραθέσουμε τα επιχειρήματά μας, να εξηγήσουμε στους πολίτες τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί μιλάμε και μετά να ανακοινώσουμε τους χρόνους της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός τηρεί τον λόγο του, όμως ταυτόχρονα αυτό το οποίο θέλει είναι η συζήτηση να είναι ουσιαστική, χωρίς κραυγές, χωρίς λογική, άσπρο-μαύρο, τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι κύριο στόχο θα έχει την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών που ήδη υπάρχουν και σήμερα δεν αναγνωρίζονται, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που δεν θα βρίσκεται ως διάταξη μέσα στο νομοσχέδιο είναι η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο άνδρας ή ένα ζευγάρι ανδρών δεν θα μπορεί να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, όμως θα μπορεί να υιοθετήσει. Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με επίκεντρο την τεκνοθεσία, με τους διαφωνούντες να τηρούν στάση αναμονής. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια κοινωνική μεταρρύθμιση, εκτιμώντας ότι είναι όρημη κοινωνία για κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το σχετικό νομοθέτημα αναμένεται να έρθει στο τέλος του Ιανουαρίου, ενδεχομένως στις αρχές του Φλεβάρι. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει ο ίδιος να εκκινήσει τον δημόσιο διάλογο για το θέμα αυτό με τη συνέντευξη που θα δώσει στην ΕΡΤ έχει το δικό του ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να θέσει το πλαίσιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και αναλυτικά τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για το σκέλος της τεκνοθεσίας. Εκτιμάται ότι θα δοθούν απαντήσεις και θα υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα. Αυτό που μεταφέρεται από πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι με τη συζήτηση αυτή θα καταφέρει να άρει τις επιφυλάξεις από μερίδα της κοινωνίας. Θυμίζουμε τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα και από την Εκκλησία και από απλούς πολίτες, αλλά βεβαίως και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς,
Με τα επιχειρήματα στόχος είναι να καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις. Για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, ρωτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος το πρωί της Τρίτης. Όπως τόνισε στο Open, θα περιμένει τη γραμμή της πολιτείας και στη συνέχεια θα πάρει θέση για το φλέγον ζήτημα των ημερών. Τα παιδιά των ομοφύλων ζευγαριών, ναι. Πώς το βλέπετε? Ακούμε τόσα πολλά που είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Θα ακούσουμε, κάποιος θα μιλήσει από την πολιτεία, να δούμε ποια είναι η γραμμή η οποία θα ακολουθηθεί και θα πάρουμε και εμείς μετά θέση. Αναμένετε να συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει κάτι? Όλα είναι ανοιχτά. Άμεσα? Όλα είναι ανοιχτά. Όλα. Για την παρένθετη μητρότητα? Όλα γίνει μαζί αυτά. Όλα. Εξάλλου, στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV 100 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Η προσωπική μου θέση σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν μπορεί να διαφέρει από τη θέση της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, έτσι όπως διατυπώθηκε και από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, χωρίς αυτό να έχει μια μορφή απαξίωσης προς τα επρόσωπα εκείνα που έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής ή κάποιες επιλογές, αλλά έχει να κάνει με αυτό που η Εκκλησία πάντοτε πίστευε, πιστεύει και θα διακηρύσει. Ότι ο γάμος είναι σχέση ανδρός και γυναικός. Ασφαλώς η πολιτεία οφείλει να επιλύσει κάποια νομικά ζητήματα που κατά καιρούς ανακύπτουν. Νομίζω ότι τα ζητήματα που αφορούν στη σχέση των δύο ανθρώπων έχουν λυθεί με το σύμφωνο συμβίωσης. Ο λόγος για τον οποίο προχωρεί η νομοθέτηση του πολιτικού γάμου είναι για να δοθεί δυνατότητα τεκνοθεσίας σε κάποια από αυτά τα ζευγάρια. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διακήρυξε με σαφήνεια ότι αποτελεί λανθασμένη επιλογή και η Εκκλησία διαφωνεί σε αυτό που επιθυμεί να νομοθετήσει η πολιτεία, ανέφερε ο κύριος Φιλόθεος.